οι εθνικές υποθέσεις και οι θυσίες πια δεν αφορούν στο τι ο καθένας εθελοντικά καταθέτει και για ποιο σκοπό, αλλά στο τι από πάνω του επιβάλλεται. Όλα αυτά τα διάφορα δίθεν εθνικοπατριωτικά που εξτομίζουν κάθε τρεις και λίγο οι κυβερνώντες και οι προαλληφόμενοι να κυβερνήσουν, είναι τελικά γνώριμες εικόνες, έννοιες, λέξεις, νοήματα που συνήθως επιστρατεύει η αστική τάξη για να αποπροσανατολίσει, να ξεγελάσει, να συμπαρασύρει την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα στους δικούς της στόχους και σκοπούς, κάτω από τη σημαία των δικών της ιδιωτελών ταξικών συμφερόντων. Πάντα η άρχουσα τάξη και τα δικά της ταξικά συμφέροντα τα βάφτιζε, συνεχίζει να τα βαφτίζει εθνικά. Γι' αυτό τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα που διαχρονικά επέβαλαν οι αστικές κυβερνήσεις παρουσιάζονταν ως θυσίες. Θυσίες για να προλάβουμε το τρένο της ανάπτυξης, θυσίες για να μπούμε στην ΟΝΕ, τώρα θυσίες για να βγούμε από την κρίση και να μπούμε στην ανάκαμψη, που τελικά όμως πάντα ήταν θυσίες της εργατικής τάξης, του λαού μας, για την κερδοφορία των λίγων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Κάθε φορά παλιοί και νέοι σωτήρες τα συμφέροντα της αστικής τάξης θέλαν να σώσουν.